Την περίοδο της Επαναστάσεως το 1821 είναι στο μετόχιο του Αγίου Ματθαίου όλοι οι αρχιερείς της Κρήτης. Ο Γεράσιμος Παρδάλης, επίσης το 1896 στην Άγια Επανάσταση είναι και ο Καλοκαιρινός, ο οποίος ήταν πρόξενος των Εγγλέζων. Οι Σιναίτες παίξανε και σημαντικό ρόλο και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πολιορκία του Χάνδακος, έτσι. Διαβάζομαι το εξής, ότι ο Σιναίτης μοναχός ήταν αρχηγός εκστρατευτικού σώματος, είχε προξενήσει μεγάλες καταστροφές στους Τούρκους. Επίσης, περίοδο πάλι επαναστάσεως, περίοδο τουρκοκρατίας, ο Σιναίτης μοναχός με δικά του έξοδα είχε εξοπλίσει περίπου 600 άνδρες σώμα, έτσι. Να πούμε επίσης ότι περίοδο κατοχής από το Σιναϊτικό μετόχιο των Αγίων Αποστόλων, στο Ριζόκαστρο που λέμε, έφευγαν για τη Μέση Ανατολή διάφοροι άνθρωποι που είχαν πολεμήσει, που τους καταζητούσαν Γερμανοί, Εγγλέζοι κτλ. Αφεύγαν από τους Αγίους Αποστόλους για το Κάιρο. Δηλαδή το Σινά είχε και μια τέτοια σχέση με τον τόπο.